Πείτε μου δύο λόγια για τη διαδικασία όπως έχει κυλήσει μέχρι στιγμής και μία, ας το πούμε, εκτίμηση για τη σημερινή βραδιά και την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας. Καταρχήν, για άλλη μια φορά να ευχαριστήσουμε τα μέλη των εφορευτικών επιτροπών, όπως και τις υπηρεσίες της Περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, γιατί έφεραν συμμετέχουν σε αυτή τη δύσκολη διαδικασία. Τα πράγματα φαίνεται κυλάνε ομαλά, πιστεύω δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αυτές οι εκλογές θα τελειώσουν νωρίς και σύντομα θα ξέρουμε και το αποτέλεσμα. Βέβαια δεν θα διακινδυνεύσω να κάνω μια πρόβλεψη, γιατί θεωρώ ότι είναι ρευστά τα πράγματα. Σύντομα, σε λίγες ώρες, θα ξέρουμε το τελικό αποτέλεσμα. Και ένα μήνυμα προς τον κόσμο και αυτούς που ίσως προτιμήσουν την παραλία από τα εκλογικά κέντρα. Πάντα το λέμε, είναι πάρα πολύ σπουδαίο οι πολίτες να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι απλά υποχρέωση, νομίζω ότι είναι για το συμφέρον των πολιτών και της Ελλάδας βέβαια να συμμετέχουμε και τα ποσοστά να είναι υψηλά συμμετοχής. Και μία, ας το πούμε, ένα σχόλιο για την πρώτη πορεία του ΠΑΣΟΚ στις πρώτες εκλογές και τι εκτιμάτε για σήμερα. Είπατε θα αποφύγετε μια πρόβλημα. Ναι, το δεδομένο είναι ότι το ΠΑΣΟΚ έκανε ένα μεγάλο βήμα. Ελπίζουμε αυτό το βήμα να γίνει ακόμα πιο μεγάλο και ώστε να έχει ένα καθοριστικό ρόλο στις πολιτικές εξελίξεις των επόμενων χρόνων. Ευχαριστώ πολύ.